Το στάνταρ για το Σαμογέδο δεν δείχνει ένα σκυλί το οποίο επιλέχθηκε αποκλειστικά για να σέρνει έλκυθρα, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και σαν ποιμενικό ή σαν κυνηγόσκυλο. Με κορμί σχεδόν τετραγωνισμένο, μπορεί να περηφανευτεί ένα παρουσιαστικό που είναι ένα συνδυασμός κομψότητας, δύναμης, ευκαινησίας, τιμιότητας και σιγουριάς. Αφήνοντας κατά μέρος τις χρονοβόρες συζητήσεις για το Σαμογέδο Αρκούδα ή αλλιώς Εγγλέζικου τύπου και το Σαμογέδο Λύκος ή Αμερικάνικου τύπου, οι οποίες τείνουν να λυθούν μετά από την επιλογή για τη δημιουργία ενός μοναδικού τύπου Σαμογέδο, το οποίο θα το χαρακτηρίζει η φιλική έκφραση του Σαμογέδο Αρκούδα, και από την κομψότητα της κίνησης του Σαμογέδο Λύκος, μπορούμε να συνοψίσουμε το στάνταρ αυτής της ράτσας τα εξής. Σκυλί το οποίο δεν είναι ούτε πολύ ογκώδες, μα ούτε και ελαφρύ, το Σαμογέδο έχει ένα δυνατό κεφάλι με κονικό κρανίο και κοντή χέτη. Το διάφραγμα είναι ευδιάκριτο και η μουσούδα είναι δυνατή και ψηλή, μακριά σχεδόν όσο και το κρανίο. Λεπταίνει σταδιακά καταλήγοντας σε μια κάλο σχηματισμένη μύτη που είναι κατά προτίμηση μαύρη. Ο ρινικός σωλήνας είναι ίσιος και τα χείλη που είναι κολλημένα στα μάγουλα είναι αρκετά σαρκώδη. Το στόμα που είναι ελαφρώς ανασηκωμένο στο μπροστινό του μέρος πρέπει να σχηματίζει το χαρακτηριστικό χαμόγελο. Οι κοπτήρες πρέπει να κλείνουν σαν ψαλίδι. Τα μάτια έχουν χρώμα καστανό ανοιχτό, είναι αμυγδαλωτά, λίγο πλαγιαστά και βρίσκονται βαθιά στις κόνχες. Ζωηρά και προσεκτικά δίνουν μια αίσθηση εξυπνάδας. Σε καλή απόσταση μεταξύ τους και ψηλά βρίσκονται τα αυτιά, τα οποία πρέπει να είναι σχετικά μικρά, τριγωνικά, όρθια, ευκίνητα και με στρογγυλεμένες άκρες. Ο λαιμός σηκωμένος περήφανα είναι δυνατός και σχετικά μακρύς. Συμπαγές και ευκίνητο το κορμί του Σαμογέδο είναι μόλις πιο μικρό από το ύψος του στην περιοχή του ακρόμιου και με καλοσχηματισμένο θώρακα. Ο θώρακας όταν τον κοιτάμε από μπροστά είναι φαρδής και βαθύς, ενώ η λεκάνη είναι γεμάτη, μειώδης και λίγο επικλινής. Η πλάτη, που είναι μεσαίου μεγέθους, είναι με τη σειρά της μειώδης και ίσια. Η οσφυϊκή χώρα είναι συμπαγής και η κοιλιά είναι λίγο τραβηγμένη. Το ύψος που προβλέπεται από το Σαμογέδο είναι 57 εκατοστά για τα αρσενικά και 53 εκατοστά για τα θηλυκά. Γίνονται όμως δεκτά και ζώα που είναι 3 εκατοστά ψηλότερα ή πιο κοντά από το ιδεώδες ύψος. Οι ομοπλάτες είναι μακριές, συμπαγείς και επικλινείς, ενώ τα άκρα πρικισμένα με δυνατά και εμφανή κόκαλα είναι δυνατά και μειώδη. Κοιτώντας τα από μπροστά, τα μπροστινά πόδια είναι κάθετα με τα γόνατα, που είναι κολλημένα στα πλευρά και έχουν δυνατά μα ευκίνητα μετακάρπια. Τα πισινά πόδια είναι ίσια και παράλληλα με δυνατούς μύες και οι αστράγαλοι έχουν δυνατές αρθρώσεις. Η πατούσα είναι οβάλ, ελαστικές με ανοιχτά και λίγο κυρτά δάχτυλα. Η ουρά που είναι γυρισμένη προς τα πάνω ή δίπλα όταν το σκυλί κινείται, πέφτει όμως μέχρι το ύψος των ιγνίων όταν αυτό ξεκουράζεται. Όντας σχετικά μακριά και με πλούσιο τρίχωμα, προσθέτει στη χάρη και τη ζωντάνια του σκυλιού με την ιδιαίτερη κινητικότητά της. Η γούνα του Σαμογέδο πρέπει να είναι πυκνή, βαριά και μαλακή. Όπως όλα τα σκυλιά που ζουν στις αρκτικές περιοχές, έτσι και αυτό διαθέτει δύο στρώματα γούνας, το ένα πάνω από το άλλο. Έχει δηλαδή ένα υπόστρωμα γούνας που είναι κοντό, πυκνό και συμπαγές και ένα που πέφτει πάνω από αυτό με μακριές ίσιες τρίχες. Ειδικά στα αρσενικά, η γούνα σχηματίζει μια υπέροχη χέτη στο λαιμό και την πλάτη. Στα πόδια, στο κεφάλι και στο εξωτερικό των αυτιών, το τρίχωμα είναι ίσιο και κοντό. Καλά σκεπασμένα και προστατευμένα από το τρίχωμα είναι αντίθετα το εσωτερικό των αυτιών και η περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλα. Να μην ξεχάσουμε να τονίσουμε ότι η γούνα των θηλυκών είναι πιο κοντή και ίσια από αυτή των αρσενικών. Το χρώμα που γίνεται δεκτό από το στάνταρ είναι το άσπρο και το μπέζ, όταν είναι μονόχρωμα, και το άσπρο με μπέζ λεκέδες. Τα χείλη, η περιοχή γύρω από τα μάτια και η μύτη πρέπει να είναι μαύρα, βέβαια η μύτη γίνεται δεκτή και στο χρώμα του δέρματος, λόγω απουσίας της μελανίνης. Η κίνηση του Σαμογέδο είναι αυτή των δρομέων. Επίσης είναι χαλαρή και δυναμική, βασιζόμενη στο μεγάλο διασκελισμό των μπροστινών και τη μεγάλη όθηση των πισινών ποδιών. Και αυτά τα σκυλιά χρησιμοποιούν τον τροχασμό που έχουν και τα άλλα σκυλιά που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Με ευγενικό και καλό χαρακτήρα,
Το σαμογέδο δεν είναι ένα σκυλί που υποτάσσεται απόλυτα. Αντίθετα, διατηρεί την αξιοπρέπειά του και το σεβασμό για τον εαυτό του και τους άλλους. Έξυπνο και οξυδερκές, καταλαβαίνει αμέσως τι συμβαίνει και αν το εκπαιδεύσετε σωστά, θα σας χαρίσει μια ισορροπημένη φιλία. Όταν όμως υπάρχουν και άλλα σκυλιά τριγύρω, θα πρέπει να μην σας φύγει από το χέρι, γιατί έχει την τάση να είναι πολύ κτητικό με την περιοχή που θεωρεί δική του. Πολύ καλό με τα παιδιά είναι ιδανικό για όποιον χρειάζεται μια αξιαγάπητη και υπερπροστατευτική babysitter.